Παρασκευόπουλου, με το που αναλάβατε, είπε ικανοποίησε όλα τα αιτήματα των τρομοκρατών. Έκανε μια συνολική αναφορά, θέλοντας να καταδείξει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ότι με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ υπάρχει γενικότερο ένιμα, υπάρχει ανασφάλεια στο αίσθημα ασφάλειας του πολίτη. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι προσανατολιστική για να ξεφύγει από τα διέξοδά του κ. Μητσοτάκης και έκανε ιδιαίτερη αναφορά, καταθέτοντας στοιχεία από την ελληνική αστυνομία και από την Υπουργική Προστασία του Πολίτη για όλες τις ενέργειες που έχουν γίνει, για τις προσπάθειες που έχουν γίνει για την εξάρτηση πολλών εγκληματικών οργανώσεων και είπε ότι αυτή η ερώτηση του κ. Μητσοτάκη δεν προσβάλλει την κυβέρνηση, αλλά προσβάλλει τα άξια στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Ενώ, κλείνοντας, άφησε και βαρύτητα στις αιχμές για τον κ. Μητσοτάκη σε ό,τι αφορά την ανοχή που δείχνει στο να μην κριτικάρει τα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα, υπονώντας κάποιες ιδιαίτερες σχέσεις του με ποδοσφαιρικούς παράγοντες, τους οποίους φυσικά δεν κατανόμαστε. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Παρακολουθούμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα και για το θέμα αυτό. Προφανώς κάποιος από τους πολλούς επικοινωνιολόγους που έχει δίπλα του και προσπαθούν να του φτιάξουν το προφίλ, πραγματικά δύσκολο, πολύ δύσκολη δουλειά, θα του εσύστησε ότι πρέπει να αναδείξει την ατζέντα του φόβου προκειμένου να αποκτήσει συγκροτημένη αντιπολιτευτική γραμμή. Άλλωστε, αυτή είναι μία ατζέντα που αποτελεί, θα έλεγε κανείς, την παραδοσιακή ατζέντα της πιο σκληρής δεξίας. Φόβος και κινδυνολογία για την οικονομία, φόβος και κινδυνολογία για την ασφάλεια, φόβος και κινδυνολογία για τα εθνικά θέματα. Την υιοθέτησε εξάλλου αυτή την ατζέντα και ο προκάτοχος του κ. Μητσοτάκη, ο κ. Σαμαράς, χωρίς ωστόσο ιδιαίτερη επιτυχία. Και θα ήθελα να πω ότι αυτή είναι και η λεπτή κόκκινη γραμμή που συνδέει τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος εμφανίζεται ως δίθεν μεταρρυθμιστής, με τη Νέα Δημοκρατία του κ. Σαμαρά. Η πολιτική του φόβου, αλλά και η ακροδεξιά. Μας είπε πριν από λίγο ο κ. Μητσοτάκης ότι είναι πολύ μικρή, λέει, η απόσταση που συνδέει τη Βαριοπούλα από το Καλάσνικοφ. Εγώ θα έλεγα ότι πράγματι είναι πολύ μικρή η απόσταση που συνδέει τη Βαριοπούλα από τα έδρανα, τα βουλευτικά και τα υπουργικά της Νέας Δημοκρατίας στην περίπτωση του κ. Βορύδη. Για να μην ξεχνιόμαστε σε αυτόν τον τόπο. Και ποιον βαραίνουνε όλα αυτά? Εσάς, κύριε Τσίπρα, προσωπικά. Ποιος τα καλύπτει όλα αυτά πολιτικά? Εσείς, κύριε Τσίπρα. Το λογαριασμό τον πληρώνουν τελικά οι μη προνομιούχοι. Διότι στα εξάρχεια δεν μένουν ζάπλουτοι. Παλιοί Αθηναίοι αστεί κατοικούν και σήμερα ακόμα στα εξάρχεια. Στο Ζεφύρι, στον Ασπρόπυργο, δεν κατοικεί η οικονομική ελίτ. Και την αποτυχία σας τη χρεώνονται οι οικονομικά ασθενέστεροι.